Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αν αυτή είναι η πρώτη σας φορά εδώ, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Νάγια, εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και σήμερα θα σας δείξω τι έχω στην τσάντα της παραλίας μου, η οποία ομολογουμένως είναι λίγο μεγάλη και λίγο γεμάτη και λίγο βαριά εδώ που τα λέμε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να έχετε κάνει παραπάνω μπάνια από μένα που έχω κάνει μόνο δύο προς το παρόν. Και πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας θυμίσω πόσο σημαντικό είναι για μένα και πόσο με βοηθάει το να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Γι' αυτό πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή το subscribe για να γραφτείτε, να μπείτε εδώ στη μεγάλη μας παρέα, να λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς. Και αν δεν θέλετε να χάνετε κανένα βίντεο από αυτά που ανεβάζω, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Ξεκινάω αμέσως με το καπέλο που φοράω, το οποίο θα μου πείτε το βάζεις στην τσάντα ή το φοράς. Ναι, το φοράω στην παραλία, αλλά καμιά φορά στα νησιά, ειδικά που φυσάει πάρα πολύ, μέχρι να φτάσει στην παραλία μπορεί να σου έχει φύγει το καπέλο. Οπότε ναι, το βάζω και στην τσάντα μερικές φορές από πάνω. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ οικονομικό και πάρα πολύ πρακτικό και πάει και με όλα. Είναι από τα H&M και το έχω αγοράσει πέρυσι. Συνεχίζω με την τσάντα, να σας πω ότι αυτή εδώ την πήρα από το Άττικα πέρυσι επίσης. Μ' αρέσει πολύ αυτό το χρώμα της άμμου, το χρυσό, αλλά και η φουντίτσα που έχει. Επίσης θεωρώ ότι πάει με όλα και είναι και πολύ καλοκαιρινή. Και έχει μία θικούλα με φερμουάρ και δύο θικούλες πιο μικρές, τις οποίες μπορείτε να βάλετε το κινητό σας, τα κλειδιά σας, ένα σκράντσι για τα μαλλιά, για του λόγου του έλθες. Έχω πάντα ένα τέτοιο μαζί στην τσάντα μου και ό,τι άλλο χρειάζεστε και να μην τα ψάχνετε μέσα στο χάος. Επίσης, κάτι που μου χρειάζεται οπωσδήποτε στην παραλία είναι παγωμένο νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μένουμε ενυδατωμένες και πάρα πολύ σημαντικό επίσης να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Οπότε πλαστικά μπουκάλια, χι. Τέλος. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι αυτό που με σώζει κάθε φορά. Είναι ένα παγούρι, κλασικό, αγαπημένο. Βάζω 2-3 παγάκια μέσα και πολύ κρύο νερό και το κρατάει στη θερμοκρασία που θέλω. Πάμε να συνεχίσουμε με κάτι άλλο που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι φυσικά το αντιλιακό. Έχω αυτό εδώ το νεσεσέρ, αυτό είναι από Blicker & Love. Και θα το ανοίξω για να σας αποκαλύψω τα αντιλιακά που παίρνω μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάω πάντα φεύγοντας από το σπίτι με ένα αντιλιακό με χρώμα, το συγκεκριμένο από τον Κορέ με SPF 50. Και αυτό γιατί θέλω να φτάνω στην παραλία έτσι λίγο περιποιημένη, άσχετα αν θα γίνω χάλια μετά. Επίσης μετά συνεχίζω με ένα πιο διάφανο αντιλιακό για να μην έχω έγνοια αν έχει απλωθεί σωστά, που έχει πάει, που έχω βάλει, που δεν έχω βάλει, αν έχει πάει στα φρύδια μου. Λοιπόν, συνεχίζω με αυτά εδώ τα δύο αντιλιακά από την Fresiderm. Είναι τα Sunscreen Velvet και τα δύο με SPF 50. Πάρα πολύ σημαντικό το 50 για μένα στα πρώτα μπάνια, γιατί είμαι λευκή, παιδιά, μαυρίζω δύσκολα και είναι πάρα πολύ πιθανόν να καώ. Για να κρατάω λοιπόν ενυδατωμένη και την επιδερμίδα μου κατά τη διάρκεια της ηλιοθεραπείας και επειδή το σώμα μας αφυδατώνεται και θέλουμε κάτι να μας φρεσκάρει, έχω πάντα μαζί μου και ένα σπρέι για το πρόσωπο. Αυτό είναι το Evian Facial Spray σε μικρή συσκευασία, το 50ml, πάρα πολύ πρακτικό για να χωράει στο νεσεσέρι σας, να μην κουβαλάτε εξτρά βάρος και το ψεκάζετε έτσι κάθε στιγμή της ημέρας για λίγη παραπάνω δροσιά και είναι μαγικό. Επίσης δεν μου αρέσει καθόλου όταν βγαίνεις από τη θάλασσα λίγο έτσι σκουπίζεις τα μποναριστά το πρόσωπό σου και κολλάνε τα αλάτια και νιώθεις αυτό το τράβηγμα, οπότε αυτό με σώζει και νιώθω πολύ 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 καλύτερα. Πάμε και σε προστασία για τα μαλλιά και αυτό εδώ το προϊόν είναι το Protective Hair Veil από την Avenda. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και η μυρωδιά του και το σπρέι του, γιατί ψεκάζεται ομοιόμορφα στα μαλλιά και το γεγονός ότι μου επιτρέπει μετά να περάσω τα δάχτυλά μου από τα μαλλιά μου, μου τα κάνει και κάπως πιο απαλά και ταυτόχρονα βέβαια το πιο σημαντικό, τα προστατεύει και από την ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό που δεν έχω και λείπει από αυτό το νεσεσέρ είναι ένα μπάλμ με SPF και είναι η πρώτη αγορά που θα κάνω μόλις τελειώσω αυτό το βίντεο. Επίσης, αν καείτε, αν νιώθετε το δέρμα σας να σας τραβάει αφού έχετε τελειώσει το μπάνιο σας και έχετε κάνει και ένα ντους σε μια ντουζιέρα ή δεν πετύχατε κάποιο σημείο στην πλάτη και έχετε καεί, αυτό εδώ, παιδιά, θα σας σώσει, θα σας δροσίσει και θα βοηθήσει την επιδερμίδα σας να αποκαταστήσει τη χαμένη υγρασία και να νιώσει καλύτερα. Είναι από Messenian Spine το Aloe Vera Gel με 97% φυσικά συστατικά, βιολογική αλόη και πανθενόλη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ενήλικες και από παιδιά. Αυτά!
ήταν όλα μέσα στο νεσεσεράκι αυτό. Πάμε στο επόμενο, το οποίο έχει μακιγιάζ. Γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που παίρνει αρκετά προϊόντα μαζί στη θάλασσα. Όχι γιατί τόσο βάφομαι στη θάλασσα, αλλά θα θες να βγάλεις μια φωτογραφία. Και γενικά νομίζω ότι στις διακοπές οι περισσότεροι από εμάς περνάμε αρκετές ώρες στη θάλασσα και πάμε κατευθείαν για φαγητό. Οπότε μετά στο φαγητό θέλω να είμαι έτσι λίγο πιο συμμορφωμένη. Θα ξεκινήσω από το κονσίλερ, το οποίο νομίζω ότι όλες το χρειαζόμαστε. Λίγο για το μαύρο κύκλο, λίγο και κανένα σπυράκι που έχει σκάσει μύτη. Όλο και κάτι θα έχουμε να διορθώσουμε. Αμέσως μετά συνεχίζω με αυτά εδώ τα δύο nude sticks. Σας τα έχω ξαναδείξει. Αυτό είναι το Bondi Bay, το bronzer, και αυτό είναι το Sunset Strip, το rouge. Τα φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο να απλωθούν στο πρόσωπο με τα δάχτυλα, γιατί είναι κρεμώδη προϊόντα. Δεν βάζω καμία πούδρα στο πρόσωπό μου το καλοκαίρι. Και αυτό γιατί δεν μ' αρέσει να υδρώνω και να έχω πούδρες. Νομίζω ότι αυτά κρατάνε πολύ περισσότερο και είναι πολύ εύκολο να τα ανανεώσω. Επίσης έχω ένα προϊόν για λάμψη, ένα classic προϊόν από την MAC. Να σας πω ακριβώς πως λέγεται, γιατί το ξεχνάω συνέχεια το όνομά του. Λέγεται Cream Color Base και είναι στην απόχρωση Hush. Είναι και αυτό κρεμώδες και το φοράω και σήμερα, αλλά θα βάλω λίγο παραπάνω για να το δείτε. Δίνει, παιδιά, αυτή τη φανταστική διακριτική λάμψη που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ, γιατί επίσης δεν θέλω πολύ glittery και πολύ έντονα highlighters. Α, ξέχασα να σας πω ότι επίσης το μακιγιάζ που έχω κάνει σήμερα στα μάτια έχει μόνο bronzer και λίγο από το Hush εδώ μπροστά στα μάτια μου. Και νομίζω ότι αυτό το μακιγιάζ θα σας το δείξω σε ένα επόμενο βίντεο για να δείτε πόσο γρήγορο και πόσο εύκολο είναι να κάνετε το μακιγιάζ της παραλίας και να φαίνεστε έτσι μαυρισμένες και ξεκούραστες. Επίσης έχω πάντα μαζί μου ένα τζέλ με χρώμα για τα φρύδια. Αυτό είναι το Big Boost Fiber Gel από την MAC και δεν πάω πουθενά χωρίς κάτι απαλό για τα χείλη, ένα balm, ένα lip tint. Αυτό είναι το Extra Lip Tint από Bobbi Brown στην απόχρωση Bare Pink. Το αποσμητικό επίσης δεν λείπει ποτέ από το necessaire μου, είτε είμαι στην παραλία είτε είμαι στην πόλη. Έχω το Bronze Goddess από την Estée Lauder. Αυτό μακάρι να κυκλοφορούσε σε mini size, παιδιά, και συσκευασία ταξιδίου, γιατί προσπάθησα να το ξεβιδώσω και να το ανοίξω για να το μεταφέρω σε ένα πιο μικρό μπουκαλάκι, αλλά δεν τα κατάφερα. Ωστόσο δεν πειράζει, το κουβαλάω όλο στην παραλία, γιατί αν δεν είναι αυτή η απόλυτη μυρωδιά του καλοκαιριού, θέλω να μου πείτε ποια είναι. Όχι, αλήθεια θέλω να μου πείτε ποια είναι για εσάς, αν την έχετε βρει. Και μία βούρτσα για τα μαλλιά. Αυτή είναι από Tangle Teaser. Είναι μία βούρτσα με καπάκι, για να μην σας χαλάνε και τα δοντάκια, για να μην μπλέκετε και στα υπόλοιπα προϊόντα που ενδεχομένως έχετε στην τσάντα σας. Και με βολεύει πάρα πάρα πολύ για να χτενίζω τα μαλλιά μου, όχι όταν είναι βρεγμένα, όταν πια έχουν στεγνώσει, λίγο να τα ξεμπερδεύω μετά τη θάλασσα. Πάμε και στο τρίτο νεσεσέρ που έχω πάντα μαζί μου, το οποίο είναι το νεσεσέρ πρώτων βοηθειών. Δηλαδή, έχει μέσα αντισηπτικά μαντιλάκια, χαρτομάντιλα, σταγόνες για τα μάτια, φυσιολογικός ορός είναι σε μονές δόσεις αυτό, δύο Hansa Plast, τσιμπιδάκι, όχι για τα φρύδια, σε περίπτωση που πατήσουμε κάποιον αχινό, αυτό πάντα να το έχετε μαζί σας. Επίσης έχω αυτό εδώ το αουτάν, το οποίο είναι για μετά το τσίμπημα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σε τσιμπήσει. Και ένα αουτάν σε σπρέι, αυτό εδώ είναι καινούριο, το Defense Plant Based, με δραστική ουσία φυτικής προέλευσης, γιατί μπορεί να μείνετε μέχρι αργά στην παραλία, να δεις ο ήλιος και να αρχίσουν να κυκλοφορούν όλα τα ζουζουνάκια που δεν θέλουμε να μας τσιμπήσουν. Ακόμη δεν λείπει ποτέ από την τσάντα της παραλίας μου ένα βιβλίο. Αυτό είναι ολοκέντρουγιο, ανυπομονώ να το ξεκινήσω. Λέγεται Vox, είναι διεθνές best seller από την Κριστίνα Ντάλτσερ. Είναι στα αγγλικά, για να κάνουμε και λίγο εξάσκηση. Και αν έχετε δει το Handmaid's Tale, την σειρά αυτή, αυτό λένε ότι είναι σαν να είναι η συνέχεια αυτής της σειράς. Και δεν θα σας πω άλλα, μην σας κάνω spoiler, γιατί έχω διαβάσει και άλλα για το συγκεκριμένο βιβλίο. Και για να διαβάσω αυτό το βιβλίο, φυσικά χρειάζομαι και τα γυαλάκια μου. Και έχω και γυαλιά ηλίου μαζί. Πάντα και τα δύο τα γυαλάκια στις θήκες τους, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό να τα έχετε προστατευμένα. Και ένα μαντιλάκι, γιατί δεν αντέχω όταν έχει δαχτυλιές, αντιλιακό και τα λοιπά πάνω. Δεν θα μπορούσε να λείπει η πετσέτα. Έχω βολευτεί πάρα πολύ αυτές εδώ τις πολύ λεπτές πετσέτες, οι οποίες είναι και φουλ απορροφητικές και στεγνώνουν και πάρα πολύ γρήγορα και έχουν και το μισό βάρος από τις άλλες και το μισό όγκο βέβαια από τις άλλες, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ταξιδέψεις με αυτές. Μπορείς ακόμα να έχεις και δύο στην τσάντα σου. Και ολοκληρώνω με
power bank, γιατί που πας χωρίς μπαταρία στο κινητό, ειδικά είναι λοιπόν όλη μέρα μου χρειάζεται οπωσδήποτε. Επίσης έχω ακουστικά, το πορτοφολάκι μου που συνήθως είναι πάρα πολύ μικρό και ένα ηχείο σε περίπτωση που θέλω να ακούσω μουσική έτσι λίγο πιο δυνατά και να ενοχλήσω και τους διπλάνους στην παραλία. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα πράγματα που έχω στην τσάντα της παραλίας μου. Ο Μέρλιν διαμαρτύρεται τρομερά. Πού είσαι αγάπη μου, εδώ είσαι. Θα τον δείτε σήμερα. Γιατί θα τον πάρω αγκαλίτσα τώρα. Έλα εδώ να σας πάρω αγκαλίτσα, έλα. Ήταν ήσυχος, παιδιά, να σας πω όλη μέρα. Είναι πολύ ζαβλακωμένος από τη ζέστη, δεν την παλεύει καθόλου. Όπως βλέπετε, το τρίχωμά του έχει μακρύνει. Καλή τι ώρα που κάθεσαι. Θα με τρελάνεις, εσύ θα με τρελάνεις. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε και με τους φίλους σας. Καλά μπάνια, καλές διακοπές. Γράψτε μου στα σχόλια πού θα πάτε διακοπές φέτος και αν θα πάτε διακοπές φέτος. Γιατί παίζει και πολύ λόγω οικονομικών να μείνετε στην Αθήνα και το ξέρω αυτό. Φιλιά πάρα πολλά και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye.